Γνωρίζουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δουλέψαμε όπως έπρεπε. Δυστυχώς έχουμε δύο σημαντικές απώλειες. Μία είναι γνωστή του Μάριου Μεταλλών και η δεύτερη ήταν τελευταία στιγμή εισαγωγικά του Γιώργου Κουτσιά, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι το παιχνίδι χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήμασταν όσο καλοί έπρεπε στην άμυνα. Φάγαμε 46 πόντους νομίζω. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εκεί, παλέψαμε, προσπαθήσαμε όσοι ήμασταν εδώ με τις οδηγίες του coach. Εντάξει, το φέραμε το παιχνίδι στο Χ. Εκεί κρίνεται στο ένα σουτ, το έβαλε η Καστοριά, χάσαμε εμείς την επίθεση, πήρε θάλος, βάλε ένα δεύτερο τρίτο και τελείωσε το παιχνίδι. Και συνέχεια, πώς βλέπετε για εσάς, γιατί είστε στην τρίτη θέση του βαθμολογίας. Πιστεύω ότι ο στόχος είναι η επιστροφή. Ναι, μακάρι, εντάξει, ο στόχος μπαίνει μέσα από την πορεία. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το επόμενο μάτι είναι μέσα στην έδρα μας, θα πάμε για να το πάρουμε, όπως όλα τα μάτια στην έδρα μας, όπως όλα τα μάτια γενικότερα. Περιμένουμε σίγουρα να γυρίσουν και οι τραυματίες. Πιστεύω είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα, κατά τη γνώμη μου. Δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά. Έχουμε όλα τα φόντα για να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι άνοδος. Και πιστεύω συγκεντρωμένοι και με δουλειά και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον εκάστοτε στόχο που θα βάλουμε στην πορεία. Ναι. Καταρχάς, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, τόσο στον απλό κόσμο, τόσο και στον μπασκετικό κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ξεκινάμε το νέο έτος με μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά όλο αυτόν τον καιρό που είχαμε τη διακοπή των Χριστουγέννων. Μπήκαμε μέσα, το αποδείξαμε. Σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού ίσως χαλαρώσαμε. Εντάξει, η Πάτρα εννοείται πως έχει πολύ έμπειρους παίκτες. Μας κάνει το καμπάκ, αλλά το θέμα είναι ότι μείναμε πιστοί στο πλάνο. Αυτά που μας είπε ο προπονητής, βάλαμε καρδιά, πάθος, βάλαμε ένα μεγάλο σουτ. Όπως είπε και ο Κιτσούλης, στο ένα σουτ ήταν το παιχνίδι. Το βάλαμε, δόξα τω Θεώ, κερδίζουμε, συνεχίζουμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα. Μακάρι να πάνε ακόμη καλύτερα τώρα στη συνέχεια. Ο Γιάννης ο Καραμαλίγκος σήμερα γιόρταζε ξεκαλά, αλλά ένας άλλος Γιάννης, ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, ήταν αυτός που κερνούσε και έπινε στα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα. Εσείς οι δύο Γιάννηδες, αλλά εσύ μάλλον καλύτερα, μιας και εσύ είσαι παρόν, πού θα τη χάριζες αυτή τη νίκη σήμερα? Εγώ θα τη χάριζα στον κόσμο της Καστοριάς, στην πόλη της Καστοριάς, η οποία μας συμπαραστέκεται άψογα, παρόλο που είναι πρώτη χρονιά στην κατηγορία. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι το βλέπουν στο γήπεδο. Εμείς κάθε Σάββατο δίνουμε το 100%. Κάποιες φορές θα χάσουμε, κάποιες φορές θα κερδίσουμε. Ελπίζω οι νίκες να είναι παραπάνω. Ελπίζω για μια καλύτερη συνέχεια. Γιάννη, είπαμε και πριν για τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Τι σημαίνει αυτή, τι σημαίνει όλο αυτό? Εντάξει, τέταρτη συνεχόμενη νίκη είναι πολύ σημαντικό. Ανεβάζει τον πύχη. Παίζουμε με το Περιστέρι την άλλη αγωνιστική στην Αθήνα. Πρώτη μάνα του πρωταθλήματος, πολύ αξιόλογο ρόστερ, πολύ έμπειροι παίκτες. Θα πάμε να κάνουμε το καλύτερο, θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Θα πάμε έτοιμοι και ό,τι μας αναλογεί θα το πάρουμε. Καταρχήν, καλή χρονιά για μένα. Καλή χρονιά. Να είστε καλά για την υγεία σας. Γι' αυτό που κάνετε είναι, το κάνετε καλά στον coach, στην ομάδα εδώ στην πόλη. Είστε αξιόλογοι άνθρωποι και να έχετε υγεία. Εμείς θα συμφωνήσουμε με τα παιδιά και με τον παίκτη μου και με τον Γιάννη. Ότι είχαμε δύο αντιφατικά ημίχρονα με μια πολύ ποιοτική ομάδα που δουλεύει σωστά και κάνει πράγματα, δουλεύει το παιχνίδι, σκολοκατάβλητη. Έχει λεπτομέρειες στο παιχνίδι της και φυσικά έχει και σκόρα από συγκεκριμένους παίκτες και εμπειρία που τυχαίνει να γνωρίζω γιατί έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Έτσι πήγε το παιχνίδι γιατί στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια με αυτά που είπε ο παίκτης μου, δεν παίξαμε άμυνα τόσο είχαμε πει. Βέβαια είχε και ο αντίπαλος σε ευστοχία, με πολύ καλά νούμερα, έβαλε κάποια σουτ. Γενικά κάποιες πρώτες ήταν νομίζω λίγο over, δηλαδή ήταν πολύ εύστοχος, πιταγμένες, αλλά εντάξει αυτό συμβαίνει στο μπάσκετ. Και δεν ήταν καλή συμπεριφορά μας η αμυντική στο πρώτο ημίχρονο. Μιλήσαμε στο ημίχρονο και νομίζω ότι αλλάξαμε πρόσωπο με την ποιότητά μας. Δεύτερο ημίχρονο δεν χάσαμε. Ενώ 15-15 και 26-26, όπως βλέπει η στατιστική, κλείσαμε καλύτερα το περιφερειακό σουτ μέχρι το τελευταίο δίλεπτο. Γυρίσαμε το μάτς και όντως, όπως είπαν και τα παιδιά,
και θα συμφωνεί και ο κόσμος. Νομίζω στο τελευταίο δίλεπτο πήγε το παιχνίδι στο ένα σουτ. Είχαμε δύο επιθέσεις να βάλουμε σε ανοιχτό σουτ. Εμείς δεν τα βάλαμε, ο αντίπαλος τα βάλε γιατί έχει την ποιότητα αυτή και παίζει πολύ με το σουτ. Και έτσι με το μπάσκετ, κέρδισε δίκαια και συνεχίζουμε χωρίς να έγινε κάτι καταστροφικό. Όπως είπαμε, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μαραθώνιος, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι αλήθεια ότι είμαστε λίγοι με τους τραυματισμούς και πρέπει να κάνω κάποια τρίκ από τα παιδιά που είναι ως με ρόλο αναλώσιμα από τον πάγκο, αλλά εκεί λίγο χάνουμε σε εμπειρίες και σε σκορ, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Περιμένουμε να γυρίσουν. Φυσικά είναι κομβική απουσία του Γιώργου, του Σιάρα εννοώ. Και γενικά θα παλέψουμε αυτοί που είμαστε μέχρι να γυρίσουν οι τραυματίες. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας χωρίς να λέμε μεγάλες κουβέντες και χωρίς να βάζουμε κάτι διαφορετικό από το στόχο του play-off. Συγχαρητήρια στον coach. Να είναι καλά. Συγχαρητήρια σε εσάς. Παραλαμβάνω αυτό που κάνετε. Η ομάδα είναι καλή και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Αν και ήθελα να ρωτήσω τον coach για τη δεύτερη συνεχόμενη ήταν σα βγάζει εκτός στόχου. Γιατί ο αρχικός στόχος του Απόλλωνα ήταν η επάνωδος, νομίζω στην Α1. Όχι, δεν συμφωνώ, κάνετε λάθος. Ο αρχικός στόχος του Απόλλωνα είναι να μπει στα play-off. Και όχι η επάνωδος. Μπορεί να είμαστε brand name. Όχι, δεν έχουμε το ακριβότερο μπάτι στην κατηγορία. Απλά κουβαλάμε την ιστορία, την πόλη, την τεχνογνωσία και ότι είμαστε Απόλλωνα πατρών. Ο στόχος είναι τα play-off. Είμαστε εντός στόχων. Δεν αλλάζει κάτι δεύτερη ήττα. Επαναλαμβάνω, είναι μαραθώνιος και όχι, δεν θα σε διαφωνήσω μέσα σας, δεν είναι η άνοδος, είναι τα play-off. Τα ανοιξιάτικα play-off. Να έχουμε υγεία που δεν έχουμε μέχρι στιγμής και αν είμαστε εκεί και θέλει ο Θεός να είμαστε εκεί, εκεί το συζητάμε, αλλά μείναμε για πολύ μακριά τώρα. Τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πολλά στον κόσμο. Καλή χρονιά, με υγεία και ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Να ευχαριστήσω τον κόσμο για τα καλά του λόγια. Νομίζω σήμερα είδαμε μπάσκετ όλοι και απολαύσαμε μπάσκετ. Πολύ ψηλό επίπεδο από δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Νομίζω δίκαια είναι στο συνειδημονικό πίνακα. Εμείς, όσο αφορά το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε πάρα πολύ καλά επιθετικά, αλλά δυστυχώς για την έδρα μας φάγαμε 38 πόντους, είναι πάρα πολύ για ένα ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο, μέσα από την άμυνά μας, καταφέραμε να πάρουμε μια διαφορά, την οποία δυστυχώς δεν διατηρήσαμε. Και λόγω της ποιότητας των παιχτών και της ομάδας της Πάτρας και επειδή θέλαμε να τελειώσει το παιχνίδι. Ήμασταν λοιπόν να τελειώσει το παιχνίδι. Στο τέλος, όπως είπαμε, είπε και ο coach, ένα παιχνίδι μιας κατοχής. Να σου μπαίνει, να δεν μπαίνει, παίζει ρόλο η ποιότητα, η τύχη, η συγκυρία, όλα μαζί. Ευτυχώς η τύχη ήταν το μέρος μας. Ο Γιάννης έκανε καλά αυτό που ξέρει καλά να κάνει και χάρισε σε όλους μας, στην ομάδα, σε όλη την ομάδα μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μια πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη που ήταν σε ιδιαίτερες μέρες για την πόλη μας, γιορτάζουμε ίσως την κορυφαία στιγμή της πόλης και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και ο κόσμος που κατέκλυψε στο γήπεδο απόλαυσε αυτό το παιχνίδι και διασκέδασε με πολύ μεγάλη χαρά για το θετικό αποτέλεσμα για μας. Για μας είναι μια ακόμη νίκη. Είμαστε μια ακόμη νίκη μπροστά κοντά στο στόχο μας. Είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν λέει κάτι παραπάνω από τους δύο βαθμούς. Απλά κρατάμε την πολύ καλή εμφάνιση, το καλό μπάσκετ που παίξαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, τη θέληση των παιδιών. Δεν σταματήσω να λέω πολλά μπράβο, μόνο μπράβο για αυτά τα παιδιά, γιατί από την πρώτη στιγμή κάνει ο καθένας από αυτούς κατά της ψυχής μας στο γήπεδο, με το όποιο προβλήμα που βάλαμε. Και έπεται συνέχεια. Σταματάμε απόψε, χαιρόμαστε για την πολύ μεγάλη επιτυχία μας, επιτυχία. Αλλά το πρωτάθλημα, όπως είπε και ο κόσμος, είναι μαραθώνιος, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Και πρέπει να το βλέπουμε παιχνίδι. Η νίκη συνετέλεσε και ο κόσμος που σήμερα πραγματικά ήταν διαφορετικός. Έχει πολύ μεγάλο μερίδιο επιτυχίας. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δαμιανέ και Κούλα, αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να πάει πιθανά χωρίς τον κόσμο της. Είδατε πόσοι παίχτες ανταποκρίνονται με την βοήθεια και την συμπαράσταση του κόσμου. Στην κυριολεξία έχει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο επιτυχίας στο αποτέλεσμα. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ
Και ξαναλέω, χαιρόμαστε πάρα πολύ που χάρηκε μαζί μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί αυτή είναι η ομάδα της πόλης, είναι η ομάδα όλων μας. Η ομάδα που μας εκφράζει, βγάζει υγεία. Νομίζω είναι από τα καλύτερα κομμάτια που έχει να δείξει η πόλη το 2018. Και θέλουμε τον κόσμο δίπλα για να πάμε με την ομάδα όπου μπορούμε να φτάσουμε. Και μια ομάδα η οποία στην πρώτη της παρουσία coach στην Α2 είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ξαναλέω, μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό που κάνει η διοίκηση, αυτό που κάνει η παίκτες, αυτό που κάνει όλο το staff. Απολαμβάνουμε πραγματικά αυτό που κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Όπως απολαμβάνουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά φέτος στην Α2 είναι άλλη κατηγορία. Βλέπετε τα παιχνίδια, απολαμβάνουμε όλοι, απολαμβάνουμε και εμείς. Σαν ομάδα, σαν staff, σαν παίχτες. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι τους θέλουμε όλους δίπλα μας, δεν περισσεύει κανένας.